Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει πλέον στην οικογένεια του CVC. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη αλλά και τα 131 χρόνια, η νέα διοίκηση πραγματοποίησε μια εκδήλωση γνωριμίας με το προσωπικό αλλά και τους συνεργάτες της εταιρείας για να δώσει το στίγμα αλλά και την πορεία από εδώ και πέρα. Περιμέναμε καιρό αυτή τη μέρα και να βρεθούμε κοντά μετά από μια τέτοια πανδημία, αλλά και να δούμε τι θα γίνει με την πορεία της Εθνικής. Η μέρα αυτή έφτασε. Ποια είναι η πρώτη σας αίσθηση και τι έχουμε να περιμένουμε στη συνέχεια? Καταρχάς, αισθάνομαι μεγάλη τιμή αλλά και ικανοποίηση που όλη αυτή η μακρά ιστορία της πώλησης της εταιρείας τερματίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θεωρώ ότι περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια σε μόνιμη αμφισβήτηση, αλλά τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε χάρη στους ανθρώπους μας και στα δίκτυά μας. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί παρά να είναι πολύ καλύτερη. Γιατί και οι ασφαλισμένοι και οι συνεργάτες, με τις επενδύσεις που θα γίνουν, με την ταχύτητα με την οποία θα κινηθούμε, με την ευελιξία που θα κινηθούμε, νομίζω, χωρίς να θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, συνηθίζω με τα έργα να μιλάω παρά με τα λόγια, θα δούμε μια Εθνική, ένα γίγαντα, να αφυπνίζεται ακόμα περισσότερο και να κατακτήσει την ελληνική ασφαλιστική αγορά για άλλη μια φορά, όχι μόνο στην παραγωγή, σε όλα τα επίπεδα. So you're the new president of Εθνική Ασφαλιστική. The whole market was expecting to see who is going to be this person. You are a few days already in this position. How do you feel so far? I feel lots of responsibility on my shoulders because Εθνική, being the oldest company in Greece and the largest company in Greece, needs to steer the market, needs to lead the market, and I believe that the company is in an amazingly strong position to do it. And I think that Εθνική is a gem in the Greek economy. It's quite too early to ask you other things, so what I want to ask is, where do you want to see this company 10 years from now? Εθνική will, and I underline, will be the leader, an undisputed leader of insurance in all lines. We will be setting the standards, both in terms of customer service, also attraction of our employees, and setting the standard of professional behavior. But in addition, we will, and I stress again, we will be a very good citizen for Greek economy, because I believe that insurance will drive the growth and will help to drive the growth of Greek economy, which is very needed. Thank you very much, and I wish you all the best. Thank you. Σήμερα είναι μια πρώτη βραδιά με τον νέο μέτοχό μας. Η Εθνική Ασφαλιστική από 1η Απριλίου άλλαξε σελίδα, γύρισε σελίδα. Μετά από 131 χρόνια πέρασε σε άλλο μέτοχο. Ένα μέτοχο που έχει μια διεθνής εμβέλεια, μια διεθνής παρουσία. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και σαν Εθνική και σαν Ελλάδα ότι επένδυσε η CVC πάνω στην Εθνική Ασφαλιστική, στην πρώτη ασφαλιστική, όπου πιστεύει πάρα πολύ στο παρόν και στο μέλλον αυτής της μεγάλης εταιρείας. Οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει τώρα με το νέο μέτοχο δείχνουν το στίγμα της επόμενης μέρας. Σήμερα γιορτάζουμε εδώ με το εταιρικό μας δίκτυο και με τους διοικητικούς υπαλλήλους αυτή την πρώτη μέρα συνάντησης. Είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μέρα χαράς, γιατί πραγματικά βλέπουμε το νέο όραμα, τη νέα προοπτική που βγαίνει από το νέο μέτοχό μας. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για ένα νέο γάμο, για ένα ξεκίνημα, το ξεκίνημα του CVC με την Εθνική Ασφαλιστική. Ουσιαστικά μια συνέχεια μιας μεγάλης ιστορίας 131 χρόνων που συνεχίζεται δυναμικά και τόσο όσο αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντάς όσο και ο πρόεδρός μας, ο στόχος είναι να παραμείνουμε η νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρεία στην αγορά, η νούμερο ένα ασφαλιστική εταιρεία στη συνείδηση των καταναλωτών μας, των συνεργατών μας και των συναδέλφων μας. Νομίζω ότι είναι το ξεκίνημα και το επιστέγασμα αυτής της μεγάλης πορείας που πέρασε η Εθνική Ασφαλιστική σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων που προσπαθήσαμε να γίνει και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την πώληση και ξεκινάει από σήμερα μια ημέρα καινούργια, μια ημέρα η οποία φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ θετική.